Εαρήμινε πέθανε τη σπάση το μηνύον, την του Λαζάρου έγερσιν ξένο φρικτό σημείον. Ανθήκε ρόδα εύωσμα κατά νύξης ψυχήστε και λέγω σας ακρόατε εις τη χαρά να είστε. Ακούσατε την έγερσιν του τεταρτέου φίλου και τη χαράν που έλαβωνε αδελφέ εκείνου. Αρχίζω τη διήγηση κι όλοι να κροαστείτε δια να καταλάβετε και να κατανυχθείτε. Ο Λαζάρος κατήγετο από τη Βιθανίαν, είχεν και δύο αδελφά στην Μάρθαν και Μαρίαν. Και στο Χριστόν επίστευον με καθαράν καρδίαν, είχον αγάπην ακριβήν και πέρυσι φιλίαν. Ούτως εισθένησε λοιπόν ασθένεια μεγάλη και πυρετός τον έλαβεν κι είχε μεγάλη ζάλη. Μα ο Χριστός ευρίσκετο εις μίαν άλλην πόλη με κόσμον πόλη αριθμόν ομού κι αποστολή. Τις μαθητές του έλεγεν με βραχιολογία έλατε να πηγαίνομεν παλήν εις Βιθανίαν. Η Μάρθα τους προείπαντα με θρήνους και με πόνους και προσκυνούσα το Χριστόν λέγει αυτούς τους λόγους. Αν ήσουν εδώ Κύριε ο Λαζαρός ο φίλος, πότε δε θα απέθνεις και εν το βεβαιών εκείνος. Λέγει αυτής ο Ιησούς που εθαψάν το φίλον, πήγαινετε εσείς εμπροσθέν και δείξατε τον τόπο. Κι ακολουθών επρόσταξε και τούτον απειήσουν τον λιθόν εκ του μνήματον να τον αποκυλήσουν. Και σαν Θεός εφώναξεν μία φωνή μεγάλη Λάζαρε δεύρω έξελθε κι υπούστη εν το άδει. Και ευθύς εξήλθε Λαζαρός εξολαζαρωμένος, κίτρινος μαύρος και χλωμός και τεταπεινωμένος. Επρόσταξεν και λύσαν του τα σχήρας και τους πόδας και πήγαινε στον οίκον του μονάχος κατά μονάς. Λίθος πολύ επίστευσεν από τους Φαρισαίους, των τεταρτέων είδασιν και από τους Ιουδαίους. Και την επαύριον λοιπόν ανέβη στην πόλη, έπειον ου κάθε ζώμενος ομού κι αποστολή. Και τα παιδιά τα μικρά τον επροείπαντούσαν και του θανάτου νικητήν όλοι τον εφημούσαν. Και όλοι τον ανέκραζαν ομού ευλογημένος όνειν ερχόμενος Χριστός ο και χαριτωμένος. Φθόνος πόλης κατέλαβεν τότε τους Ιουδαίους,
το Λαζαρόν και το Χριστόν γυρεύουν να φωνεύσουν. Και φοβηθείς ο Λαζαρός εις την Ιάφα φθάνει, την Κύπρον την περίφημον ευθύς καταλαμβάνει. Θεσσαλικές εξέβηκεν δες περιφημισμένες, εκεί κοντά διέτριψεν επί πολλές ημέρες. Και ήλθον οι Απόστολοι και το χειροτονήσαν, αρχιερέαν του λαού και τον καθοδηγήσαν. Τριάντα χρόνους έζησεν στην αρχιεροσύνη και επιμένεν το ποιμνιόν με ταπεινοφροσύνη. Και ύστερον απέθανεν εκεί στο ποιμνιόν του και ευλαβώς το κίδευσαν εκεί το λείψανόν του. Και έχοντες ως θησαυρόν και καυχήμα και ελπίδα και δυναμήν λυτρώνονται που κάθε τυραννία. Και εσείς όπου τ' ακούετε να έχετε την ευχή του στη βασιλεία του ουρανού να σας καταξιώσει. Και τη λαμπράν Αναστασίν όλοι να αξιωθώμεν, τον παντοδύναμο Θεόν να τον δοξολογώμεν. Και εμείς καλώς σας ύβραμεν να ζείτε και του χρόνου, χρόνους πολλούς να ζήσετε κι εσείς και τα παιδιά σας, η Παναγία και ο Χριστός κι ο τεταρτέος Λάζαρος να είναι βοήθειά σας.